πως αγαπώ γιατί το τρελάδω. Πεθερά τη λένε και κάποιοι για αυτήν κλαίνε. Τι κάνεις όταν παρεμβαίνει, πεθερά? Αγαπάμε πως αγαπώ γιατί το τρελάδω. Τι μπορεί να πει η νύφη? Μπορεί με ευγενικό τρόπο να της κάνει ένα κοπλιμάν, να κάνει ένα ωραίο φαγητό. Ότι είναι και όμορφη. Όλες οι γυναίκες λίγο πολύ τα πιστεύουμε. Δηλαδή με το καλόπιασμα. Με το καλόπιασμα. Αν χώνεται η πεθερά, τι μπορείς να της πεις για να σταματήσει? Να κάνουμε πρέπει υπομονή. Και το δύο πλευρά υπομονή. Χώνεται, τι υπομονή? Τι να σου πω, υπομονή, δεν υπάρχει, υπομονή. Μεγάλη χαρά είναι υπομονή να κάνουν και τα δύο πλευρά. Μεγάλη χαρά δεν τη λες την υπομονή, αλλά εντάξει, ευχαριστώ. Υπομονή μόνο, μόνο υπομονή σώσει. Άγιε μου, σώστη, σώσαμε. Από μακριά μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί από μακριά? Ο καθένα στο σπίτι. Κι εγώ πεθερά είμαι, τι θα πάω στα παιδιά μου, τι να του πω? Να κάνετε αυτό, εκείνο, εκείνο. Ναι, όχι, να μην παρεμβαίνουμε. Πώς μπορούμε όμως, τι να πούμε στην πεθερά να παρεμβαίνει? Θα το πεις στη φιλενάδα της γύρω-γύρω, εκεί με μπουσια που κάνει παρέα. Α, στο περιβάλλον της. Ναι. Όχι τα τέτ. Τι να πεις, δεν βγάζεις άκρη, αγάπη μου. Με ευγενικό τρόπο. Δηλαδή? Ευγενικό τρόπο, μπαμπά, σας παρακαλώ, μην επεμβαίνετε. Στον πληθυντικό. Στον ενικό, όπως το θέλει. Είναι θέμα χαρακτήρωση για μένα. Είτε και στο παιδί της. Δεν μπορεί να το πει να μην παρεμβαίνει. Α, το παιδί πρέπει να το πει, όχι η νύφη. Η νύφη τι δουλειά έχει, καρδούλα μου? Η νύφη κάνει στη μαμά της. Από πικρά πήρα. Α, εσείς πέσατε σε δύσκολη πεθερά. Δύσκολη και αλλοδαπή. Και χωνότανε? Όχι, αλλά είχε τους δικούς τους τρόπους. Ήθελε να κάνει την ανατροφή των παιδιών με τον τρόπο που ήθελε αυτή. Α, εσείς πώς το αντιμετωπίσατε, τι της είπατε? Κοντράρισα. Αν τα ψηλάστε τη σκορπή, κορφή μου σιωνισμένη. Έτσι ψηλάστε τη κι εσύ, βιόλα μου μυρισμένη. Βιόλα μου δεν με έχει πει κανείς. Ευχαριστώ. Όνομά σας πώς είναι? Ευάρεστος, Ηλιάκης. Ευάρεστος, ωραίος. Τι κάνεις όταν παρεμβαίνει η πεθερά μέσα στο σπίτι σου? Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι του κάθε ενός αντρούς ο νόμος. Εγώ επαντρεύτηκα 20 χρονών, αλλά η πεθερά μου δεν μου έκαμε κουμάντο. Προσπάθησε όμως. Προσπάθησε να χωθεί. Ναι, προσπάθησε. Μα μια φορά. Μία και έξω. Και τι κάνατε τότε? Τι κάνατε τότε? Μου φέρε μια φωτογραφία του κουνιάδου του στο τραπέζι απάνω. Και λέω στη γυναίκα μου, τι είναι αυτό? Λέει, το θείο μου φέρε, λέει, μάνα. Πέταξε τη φωτογραφία, έτσι λέω, πέρα. Και τελικά? Έρχεται, λέει στη γυναίκα μου, πού είναι η φωτογραφία? Λέει, ξεσκόλιζα αυτή τη φοβίτσι. Και την έβαλα και την ξαναπιάνει και την βάζει. Και μετά έρχεται και τη λέω, πάρε τη φωτογραφία να την πάρει στο σπίτι του. Εκεί τελείωσε η ιστορία. Έτσι πρέπει να λύνουμε τις δουλειές με την πεθερά. Μια τσόξο. Βιόλα μου, θα σε φωνάζω από εδώ και πέρα. Μόνο έτσι. Μ' αρέσει που όταν είπα αυτό στην πέταξα, την άχτηκε. Και η Νάντια την άχτηκε. Λοιπόν, εγώ δόξα τον Θεό, παιδιά. Δεν σου φέρει φωτογραφία. Καταρχάς η πεθερά μου δεν ήθελε να τη φωνάζω πεθερά, ήθελε να τη φωνάζω Νανά. Κάτι κρύβει αυτό. Κάτι κρύβει. Σε ήθελε φίλη τη για να κάνει αυτό που θέλει. Ωραία πεθερά και πεθερό, αποκλείεται να βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν αφήνει ενδεχόμενο να ξαναπατρευτεί. Όχι, κύριε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Καταρχάς, η πεθερά μου με φωνάζει κανόνι. Τι? Κανόνι. Κανόνι, μου λέει. Σε κανόνι. Μετά από αυτό τι να πει. Η Δέσποινα λέει τι να πει. Ακόμα παντρεμένη είναι. Μπορεί να πει κάτι άλλο. Μαγειρεύει φανταστικά. Έχω φάει τα πιο ωραία φαγητά. Δεν σε λέει χαίρευτη που δεν μαγειρεύει στο γόρι της, στο παιδί της? Τίποτα που θα μπορούσε να το πει, γιατί εγώ είμαι και ακαμάτρα, δεν μαγειρεύω. Κατάλαβε. Τίποτα κουβέντα που έχει. Τι μαγειρεύει αυτή και σε φέρνει τα περάκια? Όχι, στα πούπουλα τον μεγάλωσε. Και τι, πώς σε δέχτηκε τόσο εύκολα δηλαδή? Γιατί έχω άλλα χαρίσματα, αγάπη μου. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Συγγνώμη, δηλαδή. Δύο μέτρα γυναίκα. Δύο μέτρα γυναίκα τσαφίνα με την πρίκα τη, με το ταπεραμέντο τη, τον πρίο τη. Δεν κατάλαβα, έπρεπε και να μαγειρεύω. Είμαι νοικοκυρά, μπορώ να καθαρίσω, να σιδερώσω, να τα κάνω όλα. Όλα τα μπορεί, τι κάνει. Τα έχω όλα στην τάξη, τρέχω για τα παιδιά μου. Είμαι σε όλα καλή. Δεν μαγειρεύω. Μπορώ αν θέλω. Δεν θέλω. Τρακάρει αυτό και να χάνει αυτό και να κάνει τόσα πράγματα. Και κάνει και λάθη κι εσύ. Μην ανοίγει τον ασκό του. Συνήθω όμω οι καυγάδε δεν γίνονται για το πρώτο παιδάκι για το όνομά του. Δηλαδή με τα πεθερικά, λίγο εκεί. Έχω ακούσει για πεθερέ που ανακατεύονται, που παίρναν το μωρό. Δεν ξέρει εσύ
εσύ. Ας το πάνω μου. Θα το κάνω εγώ. Έχω ακούσει πολύ ακραία πράγματα με πεθερές. Δηλαδή, πεθερές έχουν χωρίσει ζευγάρια, έτσι δεν είναι, Νάντια? Βέβαια, μα γι' αυτό και οδηγήθηκα στους δρόμους, να δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Και ειδικά η πεθερά που δίνει το γιο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Την γονάει. Ναι, την ναι. Κόρη δεν είναι το ίδιο, να ξέρετε. Ο γιος, γιατί η μάνα, η Ελληνίδα το μάνα, διότι... θεωρεί ότι καμία γυναίκα δεν είναι άξια για το γιο της. Και έχει δίκιο. Εκεί έρχεται. Τι, τι, έτσι λέει κάθε Ελληνίδα μάνα. Το παιδάκι της δεν μπορεί να πάει σε άλλα χέρια, δεν μπορεί να φύγει από την εστία της. Όχι. Όχι, εντάξει, ευχαριστούμε, Νάντια. Να είσαι καλά. Νάντια, μου σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Εσύ έχεις καλή πεθερά. Έχω εξαιρετική πεθερά, είναι αλήθεια. Είδες. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, εντάξει, για το όνομα δεν μου έχει τύχει ποτέ να τα ακούσω. Αλλά σίγουρα τα ζευγάρια καταλαβαίνω ότι τσακώνονται πιο συχνά για τρίτα πρόσωπα. Και συνήθως είναι οικογένεια. Δηλαδή, το πιο συνηθισμένο πράγμα είναι να τσακωθείς για κάποιο. Πεθερό, πεθερά, για τη μάνα, για τον ξάδερφο, για τον αδερφό. Πάντα κάποιο τρίτο είναι αυτό που θα βάλει το μικρόβιο στη σχέση. Παντός, άμα το πάμε. Εγώ. Ή και όχι, βέβαια, για εσάς από ό,τι καταλαβαίνω. Αν το πάμε έτσι, επειδή έχω και εγώ μια πολύ καλή πεθερά, νομίζω ότι θα το νομίζουν όλοι ότι τους δουλεύουμε. Ότι στη βάση λένε, τα λένε όλα τα καλά λόγια. Όχι, όχι. Ισχύει όμως, παιδιά. Είναι εξαιρετική. Μπορεί γυναίκα. Να πέσαμε σε. Να πέσαμε εμείς. Μαζευτήκαμε τρεις άνθρωποι εδώ και πέσαμε. Εσύ. Κι εγώ, επίσης. Ναι, μα καταλαβαίνω. Μα δουλεύουν όλοι πλέον. Η Μαρία έχει πολύ καλή πεθερά. Έχει πει πολλές φορές. Αλλάξαν οι εποχές, μάλλον. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα. Όχι, υπάρχουν ακόμα τέτοιες πεθερές. Ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχουν ακόμα. Επειδή μου, όταν ένας άνθρωπος είναι παρεμβατικός, από τη φύση του να είναι παρεμβατικός, σκέψου πόσο πιο έντονα παρεμβατικός είναι όταν πρόκειται για το παιδί του. Το θέμα όμως είναι εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι, που είσαι στην προκειμένη ο γιος, πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ και τι ωραία βάζεις εσύ μέσα στο σπίτι σου και στη σχέση σου. Το είπε μια κυρία ότι τα παιδιά, τα αγόρια συνήθως, γιατί εκεί όπως το είπε σωστά, τα αγόρια είναι αυτά τα οποία πρέπει να μπαίνουν μπροστά. Και να λένε στη μητέρα τους, εδώ δεν επεμβαίνεις. Εδώ τώρα αυτή η οικογένεια είναι άλλη. Πρέπει να απογαλακτιστούν τα γοράκια. Μαμά, μην. Μαμά, αφού η γυναίκα μου είπε να μην το κάνω αυτό. Μόνο η μαμά μου αλλιώς με μόθε. Μπορεί να πει και αυτό. Εμένα μου κάνε τα αυγά μάτια αλλιώς. Εσύ δεν μου τα κάνεις μαλάτα.